Κριτική Αμάνα και Avengers. Ο πιο άκυρος συνδυασμός ever. Θα μπορούσε κάποιος να πει πως η κριτική μητέρα μου δεν το έχει και πολύ με τους φανταστικούς χαρακτήρες, μιας και ακόμα να πολύ το Γιάγο Δράκο και τον Ευλογητό από τη Λάμψη. Ναι. Πάμε να δούμε όμως τι άποψη θα σχηματίσει για τους Avengers. Σημειωτέων δεν τους έχει δει ποτέ. Λοιπόν, μαμά, έχω μια καταπληκτική ιδέα για το καινούργιο μου βίντεο. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τους Avengers. Εγώ θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες και θέλω εσύ να μου πεις ποια άποψη έχει σχηματίσει, εντάξει? Μα ρε παιδί μου, εγώ τώρα άλλη δουλειά δεν είχα. Πρέπει να κάτσω δηλαδή να δω αυτούς τους Avengers, πώς τους είπες τέλος πάντων, να κάτσω εγώ τώρα να τους δω, θέλει. Ποιοι είναι αυτοί τέλος πάντων? Αφού σου έχω ξαναπεί, είναι μια ομάδα περιρών οι οποίοι όλοι μαζί σχηματίζουν τους Avengers. Έλα, απλά μια γνώμη θα πεις για τον καθένα. Και είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει σε όλους στο YouTube. Θα περιμένουν όλοι να μάθουν ποια είναι η άποψή σου για τους Avengers. Ε, καλά τώρα, κάτσε και τελείωνα να μου τις δείξεις, γιατί έχω και το φαγητό στη φωτιά και μου καεί. Τελείωνε. Τέλεια. Λοιπόν, θα σου βάλω εγώ την πρώτη φωτογραφία και μετά όταν θα σου λέω εγώ θα πατάς αυτό εδώ το κουμπάκι, να αλλάζουν οι φωτογραφίες και θα μου λες την άποψή σου για τον κάθε ένα από αυτούς που θα δεις, ok? Ποια είναι η άποψή σου για αυτόν εδώ? Πολύ αγχωμένος φαίνεται ρε παιδί μου, είναι ο Διακάνη. Είναι μηχανικός, ο οποίος επίσης είναι και δισεκατομμυριούχος. Μηχανικός είναι, σαν το Μιχάλη και κάτω-κάτω που είναι μηχανικός αυτοκινήτων. Πολύ έξυπνο παιδί ρε παιδί μου, αλλά με την οικογένεια που πεις και ύπλεξε. Μου δεν το δισεκατομμύριο δεν τον εσώζεις, το λέω εγώ. Μαμά, στο θέμα μας, πώς νομίζεις ότι λέγεται? Τι να σου πω τώρα ρε παιδί μου, εμένα σαν Γιώργος μου φαίνεται. Αμέ. Αλλά ρε παιδί μου, τόσα δισεκατομμύρια που έχει, πρέπει να πληρώνει πολλή φορεία, ε. Ναι. Ο Γιώργος λοιπόν λέγεται Iron Man και είναι σούπερ ήρωας, όπως εξήγησα πριν. Iron Man τον είπες, Iron Man. Ρε παιδί μου, είχα μέσα στη στολή που μπήκε δεν κρούβεται, ε. Έχω αυτή την απορία τώρα εγώ. Όχι, καθώς αυτή η στολή είναι πολύ έξυπνα φτιαγμένη από τον ίδιο. Τόσο εξυπνάρια αντί να την κάνει δεν ξέρω, άμα τον πιάσει το κατούρι μα πού θα τα κάνει. Μέσα στη στολή τα κάνει, το λέω εγώ. Κρίμα τόσο πτυχίο που έχει. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Μαμά, εδώ! Αυτό ρε παιδί μου είναι πολύ ωραίο παιδί. Ναι, η υπερδύναμή του είναι ότι είναι πάρα πολύ δυνατός και γρήγορος. Και γυμνάζεται πολύ, ε. Φαίνεται. Πολύ καλό παιδί φαίνεται και μη σου πω πως αυτό εδώ το παιδί πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Πολύ καλό παιδί φαίνεται. Ναι, πώς νομίζεις ότι λέγεται? Φυσιογνωμικά μοιάζει για Λευτέρης, γιατί ξέρεις τι λένε, όλοι οι Λευτέριδες είναι πάρα πολύ καλά παιδιά και αυτό εδώ το συγκεκριμένο του παιδί φαίνεται πολύ καλό παιδί. Ναι, ο Λευτέρης λοιπόν λέγεται αλλιώς και Captain America και είναι ο αρχηγός των Avengers καθώς είναι ο γυραιότερος. Μωρέ για γυραιότερος, πολύ καλά κρατιέται λέω εγώ. Να δες ας πούμε το επόμενο βίντεο και κοίτα πόσο γρήγορος είναι. Λοιπόν τώρα κοίτα να δεις τι κοινό έχει ο πατέρας σου με τον Captain America. Έτσι το έχει και ο πατέρας σου με το που του ζητώ βοήθεια για το οτιδήποτε. Έτσι το έχει, σαν το Βέγκο. Ναι, ας μην πάμε στα οικογενειακά τώρα, κοίτα τον επόμενο, πάτα το κουμπάκι. Πολύ ωραίο παιδί είναι. Αλλά έχω μια πορεία ρε παιδί μου, πώς ξέρεις διαλέγουν και τσιβάζουν στις ταινίες. Από πρακτορείο μοντέλο το σε παίρνουνε. Κοίτα εμείς πώς προεξέχουν από τα χέρια, ε. Αλλά τη Βαρζοπούλα γιατί την κρατάει, εργολάβος είναι. Ρε μαμά σου περίρωσε και εργολάβος.
Τι ρε παιδί μου, ντροπή είναι. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει πρωινή δουλειά και να τα αρέσει να είναι οικοδόμος. Μην είσαι ρατσίστρια. Και να σου πω, αυτός για Μιχάλης μοιάζει. Ο Μιχάλης λοιπόν είναι ο θεός του κεραυνού και λέγεται Θόρ. Θόρ. Και τη βαζή γιατί την κρατάει. Είναι σύμβολο δύναμης και έτσι μπορεί να επικαλείστε τον κεραυνό. Α, δύναμη, πολύ δύναμη πρέπει να έχει αυτό το παιδί. Ναι, πάμε στο επόμενο. Και αυτός λοιπόν είναι ο ίδιος μετά από ένα πάρα πολύ θλιβερό γεγονός που έγινε στην ταινία. Πώς επόδοξε έτσι? Έτσι απόδοξε και ο πατέρας μέσα σε 5 χρόνια γάμου. Ναι, πάμε στο επόμενο, πάρα το επόμενο. Και αυτή είναι μια άλλη βασική σου περίρωση στους Avengers. Ποια είναι η άποψή σου? Αυτή η κοπέλα φαίνεται πάρα πολύ οξυδερκής. Κοίτα πως κόβει το μάτι της, πανέξυπνη φαίνεται. Κομμώτρια είναι, γιατί βλέπω το μαλλί είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, ποια είναι η υπερδύναμη της? Δεν έχει υπερδύναμη, απλά είναι πάρα πολύ καλή σε πολεμικές τέχνες και ήταν μυστικός πράκτορας και το όνομά της είναι Black Widow, αλλιώς Μαύρη Χείρα. Μωρέ Ζασίρα, μια χαρά είναι. Τη ζει τη ζωή τη και φαίνεται. Μπράβο τη στην κοπέλα. Έτσι θα αρχίσω κι εγώ τα καράτε και τα ζιου πίτσου. Έτσι θα ζει κι εγώ. Ίδια. Φτιστή. Και περνάμε στον τελευταίο από τους βασικούς Avengers. Τώρα αυτός τι ρόλο βαράει? Τι εννοείς? Δεν ξέρω ρε παιδί μου τι να σου πω τώρα. Αυτός ο άνθρωπος εδώ είσαι ταμείο ανεργίας έχει μπει ή είναι φοριακός. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι είναι ένα από τα δύο. Πάντως για Avenger δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν μου πολύ μοιάζει για σούπερ ήρωας. Και μη σου πω ότι θα έχει κανένα βαρύγδουπο όνομα όπως το Ευστράτιος, όχι Στράτος ή Στρατής, δεν το έχει κόψει. Το κρατάει έτσι, Ευστράτιος. Και μη σου πω ότι θα πας και από άσθμα. Πάντως δεν ξέρω. Τι ρόλο πες στους Avengers αυτούς ο άνθρωπος? Αυτός λοιπόν είναι ο Hulk και όταν ευριάζει μεταμορφώνεται έτσι και μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. Έτσι ήταν να δεις τώρα ότι αυτό που λένε τα σιγανάτα από τα μάτια να φοβάσαι στην περίπτωσή του είναι 100% αλήθεια. Μα ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος τώρα πρέπει να έχει ένα άδρομο ερημή για πάντα. Καλιά να μπαίνει στο ταμείο της ανεργίας. Ποια λίγα νεύρα θα είσαι, άμα δεν δούλευε. Τέλεια, μαμά. Έπεσε σε όλα μέσα. Δηλαδή, απορώ πως και δεν έγινε σεναριογράφος, ρε παιδί μου. Μωρέ, εσύ τώρα με δουλεύεις ψηλό γαζί, με δουλεύεις. Εγώ το ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Μωρσή, το μυρίζεις αυτό? Θα μου καεί θέλει το φαγητό. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Και επειδή είμαι και nerdy girl εγώ και μ' αρέσουν όλες οι ταινίες και μ' αρέσει η ανάλυση χαρακτήρων, έχω και Star Wars κανάλι, όμως ενδιαφέρει, μπες να γραφτείς. Θέλω να ξεκινήσω μια καινούρια mini σειρά με τους κριτικούς γονείς μου να δίνουν τη γνώμη τους σε φανταστικούς χαρακτήρες, όπως οι Avengers. Η μάνα σου τι άποψη έχει για τους Avengers? Και ξέρεις τώρα το γνωστό του μονόλογο που ακολουθεί, άμα σου άρεσε πάτα like, πάτα subscribe, μοιράσου το με φίλους και μείνε συντονισμένος ή συντονισμένη για τα επόμενα βίντεο.